Μεταλάβες και μεταλλοδεσμού πάνω ως Metal Reaction τρίτη σεζόν. Season 3, φου, αυτή τη διαδικτυακή τρέλα που ξεκίνησε το 16 με το μόθι του Flame μπαίνει από το πουθενά στην τρίτη σεζόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την υποστήριξη όλο αυτόν τον καιρό και λατρεύω πάρα πολύ αυτό που έχουμε φτιάξει και η τεράστια παρέα που έχει γίνει εκεί έξω και περνάω πάρα πολύ σούπερ με αυτό εδώ και μου αρέσει που γουστάρετε και θα το κάνουμε όσο huge the buy, ρε παιχταράδες. Έχει γίνει ακόμα πιο huge όμως γιατί έχει αρχίσει να έχει τρομακτικό impact και βοήθεια και ευχαριστώ πάρα πολύ το rockoverdose.gr που εντάξει εκεί το Blabbermouth έχουμε πει της Ελλάδας. Το Cult, το νέο Club Athens, Cult Athens, το κλαμπάκι στην Πανόρμου, να πάτε να ακούσετε εκεί τις μουσικάρες μας και θα γουστάρετε πάρα πολύ, με πολύ ωραίο χώρο και τα ρατσούλε πάνω. Και η Symmetric Records του Bob Κατσιόνης που κάνει πράγμα πολύ, κυκλοφορίες, παραγωγές, applications, χαμούλης, ήσυχα δεν κάθεται ο Μπαμπίνος. Πάνω στο Metal Reaction επιστρέφω με worst to best, τη μητέρα των worst to best όλων ρε, όλων, Dream Theater. Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν. Dream Theater είναι by far το αγαπημένο μου συγκρότημα. Είναι χαοτικά το αγαπημένο μου συγκρότημα. Ξεκίνησα το 1994 να τους ακούω, όταν είχα κυκλοφορήσει το Awake με αυτή. Εγώ ξεκίνησα με το Image Awards, είχα πάει στο Happening τότε και μου το είχε πει πρωτοί να πάρει. Κάλε μου, άκουσε πρώτα αυτό, ξέρω εγώ, και μετά πάρε το καινούργιο τους. Το άκουσα, τρελάθηκα και φυσικά την επόμενη μέρα είχα αγοράσει και το Awake, να σου πω την αλήθεια. Η τρέλα μου, αν προσέξετε εδώ πίσω, ξεκινάει από εδώ που είναι η δισκογραφία τους, τα official bootleg τους, τα fan club CD τους και κοιτάξτε εδώ bootleg, κοιτάξτε, bootleg, όλα αυτά μαζεμένα με CD training από εκείνα τα χρόνια που ξεκινάμε και το καθάζαμε με το Winamax και το E-Mule, θυμάστε, οι πιο παλιές θυμάστε σίγουρα, plus τα special edition, βινίλια, τις τρελής, έχω δώσει όλη μου πραγματικά την τρέλα με τη μουσική, την έχω σε αυτούς, είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο μου πράγμα μετά την οικογένειά μου, ξεκάθαρα, η Dream Theater. Θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα και ωραία, θα πούμε, θα δείτε ένα worst to best, το οποίο ανά τα χρόνια νομίζω άλλαζα τη σειρά, όλοι οι Dream Theater άντρες το έχετε κάνει αυτό, νομίζω, και στα τραγούδια και στα άλμπουμ τους. Στην πεντάδα έχω καταλήξει πλέον εδώ και δύο χρόνια και δεν νομίζω ότι την αλλάζω, τα υπόλοιπα είναι συμπλήν, τα αλλάζω λίγο. Κάποια πράγματα θα εξαιρεθούν, κάποια πράγματα θα τα λέμε στην πορεία, θα μιλήσουμε και για τα μέλη, θα σας πω διάφορες πληροφορίες που ξέρω, πράγματα που έχω βιώσει. Καταρχήν έχω δει σχεδόν 10 φορές τους Dream Theater. Έχουμε και μουσικούλα πίσω να ακούμε. Τους έχω ταξιδέψει σε χώρες του κόσμου και τους έχω δει, τους λατρεύω πάρα πολύ. Οπότε διάφορα tips και πράγματα που συμβαίνουν στα άλμπουμ τους θα σας πω μοιράζοντας τις εμπειρίες μου. Το A Change of Seasons EP εξαιρείται από το top γιατί καταρχήν είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να βρίσκεται στο Image and Words και δεν βρέθηκε ποτέ γιατί είναι τόσο μεγάλη διάρκεια του που θα ανεκάσουν να βγάλουν το Image and Words ως διπλό άλμπουμ, οπότε δεν το έκαναν σοφά κατά τη γνώμη και νομίζω και αυτοί το ίδιο λένε. Βγήκε σε μορφή EP όταν ο Σερίνι ήρθε στην μπάντα στη μεταβατική περίοδο του Awake και Falling to Infinity. Είναι ένα κομμάτι το οποίο άλλα συγκροτήματα θα επένδυαν να φτιάξουν ένα ολόκληρο άλμπουμ για να μην πω μια ολόκληρη δισκογραφία. Οι Dream Theater αποφάσισαν να μαζέψουν να το κάνουν από 17 λεπτά 23, να γίνει το απίστευτο προγόργιο μέσα εκεί, να διδάξουν, να δείξουν ότι είναι οι μπαμπάδες. Καλά το δείξανε άπειρες φορές. Και ήταν ένα άλμπουμ το οποίο υπήρχε και εξαιρετικές διασκευές από Elton John, από Deep Purple κτλ. Και Queen. Το Change of Season δεν το έβαλε από μέσα γιατί είναι μια φάση μεταβατικής κυκλοφορίας και είναι και EP και σας έχω πει ότι γενικώς στα worst to best φτιάχνουμε τα αμυγός, τα αμυγός άλμπουμ τους. Όμως... μια και πιάσαμε αυτό, δεν κάνω διάλογο για τον John Petrucci. Το θεωρώ το μεγαλύτερο κιθαρίστα της γενιάς μας. Γενιάς μας εννοώ... κιθαρίστης που εμφανίστηκε από τα 80's και μετά, ας πούμε. Δεν υπάρχει δίπλα του να σταθεί κανένας. Το εντυπωσιακό με τον John Petrucci δεν είναι μόνο η τεχνική του, η συμμετοχή του στα μεγάλα κιθαριστικά φεστιβάλ, G3 κτλ. Είναι ότι όλο αυτό το απίστευτο τεχνικό που έχει, που σου ηλεκτρίζει όλο το φάσμα των συναισθημάτων παίζοντας κιθάρα, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι απλά ένας βιρτουόζος μόνο, είναι και ένας παιχταρά συνθέτης ο οποίος συνθέτει και έχει γράψει διαχρονικά μερικά από τα μεγαλύτερα progressive metal
κομμάτια της ιστορίας. Αυτό που έχει κάνει ακόμα πιο μεγάλο τον Ζων Πετρούσι. Για να μην πω ο χαρακτήρας του και το χαμηλόν τόνο του, έτσι. Δεν είναι ασύγκριτο αυτό. Θα σας πω και μια ιστορία παρακάτω σχετική. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Worst to Best στον Dream Theater, στο νούμερο 13. Στο νούμερο 13 είναι αυτό. Octavarium, το άλμπουμ που ανά τα χρόνια κατέβηκε, ρε παιδί μου, στην, πώς να σας πω, στο αυτό που ένιωθα μέσα μου για αυτό το άλμπουμ, δεν ξέρω γιατί. Ενώ έχει την πιο Pink Floyd αύρα, ας πούμε, τον Dream Theater, ενώ τότε το γούσταρα πάρα πολύ, είχα συγκλονιστεί με το άλμπουμ, στην πορεία των χρόνων για κάποιο λόγο έσβησε μέσα μου και δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί τελικά highlight του παρέμεινε το Panic Attack, που ακούμε το που είναι τρομακτικό highlight για live, και φυσικά το ομώνυμο τραγούδι του, που εντάξει πραγματικά είναι από τα καλύτερα κομμάτια της ζωής τους, αλλά περιορίστηκε η φάση πολύ εκεί με το Octavarium και δεν το περίμενα ούτε εγώ. Στο νούμερο 13 αδίκως ή αδίκα ή άδικα, καταρχήν να ξέρω ότι κάπου πριν αρχίσουμε, γιατί εγώ να σας πω αλήθεια, δεν έχω κάποιο κακό άλμπουμ το Dream Theater εδώ για να σας πω. Αλήθεια σας το λέω. Δεν είναι fanboy ή όχι, πείτε το όπως θέλετε. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια μέτρια κυκλοφορία στο Dream Theater. Υπάρχει μια λιγότερο καλή, αν θες, ok. Κάπως πρέπει να αρχίσω, γι' αυτό ξεκίνησα και με το Octavarium. Στο νούμερο 13 λοιπόν το Octavarium, θα προσπαθήσω να μην πω πάρα πολλά γιατί το άλμπουμ του είναι 13 και έχουμε και τόσο πολλά να πούμε και δεν θέλω να το τραπλατιάσω και να το κουράσω. Κυρίως να σας μεταφέρω συναισθήματα, όπως καταλαβαίνετε. Κάτι τέτοιο λοιπόν έχει παιχτεί και με το Octavarium, το οποίο διαδέχτηκε μάλιστα το Train of Thought, που ήταν από την ορισμό της καταιγίδας και metal πολύ, σε πιο μελωδική φάση, είχε ξενήσει κάποιος τότε. Εγώ είχα γουστάρει, γιατί γενικώς την μελωδική Pink Floyd πλευρά των Dream Theater τη λατρεύω, είναι η αγαπημένη μου. Αλλά εδώ δεν ξέρω γιατί στην πορεία των χρόνων αυτό το άλμπουμ έσβησε, ίσως γιατί στην πορεία βγήκε κάποια άλμπουμ που έχουν συγκλονίσει και θα τα βρούμε παρακάτω. Νούμερο 13 λοιπόν, το Octavarium με το εκπληκτικό ομώνυμο τραγούδι. Νούμερο 12. Είναι ένα άλμπουμ, παιδί μου, που με, από τότε μέχρι τώρα, βγήκε το 7, είμαι διφορούμενος με αυτό, ρε. Γιατί είμαι διφορούμενος με αυτό? Γιατί προσπάθησα, του έκανε και λίγο Muse ο Portnoy, εντάξει, έγινα λίγο πιο heavy από το προηγούμενο, κάπως στη φάση δεν μου κόλλαγε. Υπάρχουν μέσα κομμάτια όπως το Ministry of the Soul που είναι μεγάλη τραγουδάρα, το Forsaken που ήταν πολύ radio friendly, δεν έχω πρόβλημα με αυτά βέβαια. Πάντα θα βάζω ένα-δύο τραγούδια από αυτό, πάντα μου αρέσει να τα ακούω στα live τους, αλλά ας πούμε το να το The Presence of Enemies, γιατί έχεις part 1 και part 2 τη στιγμή πως τόσο στην περιοδία, παρακάτω το παίζεις ολόκληρο και ολόκληρο δομείται πιο ωραία από το να παίξεις 8 και 9, ας πούμε. Τόσο πάνω περιορέξεως, το album έσκησε πάντως σε πωλήσεις τότε, ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο των Dream Theater, αλλά πάντα μου έβγαζε λίγο, ρε παιδί μου, όχι πρόχειρο, απλά λίγο είμαστε αγαμό, ρε παιδί μου, και μπαίνουμε να κάνουμε ένα album. Αυτοί είμαστε. Βέβαια, εδώ άμα με τους Dream Theater, με την πολύ μελωδία και τη δίσκο, πάρτε heavy metal, να σέβεστε γατάκια. Μεταξύ, αυτό το έχω ακούσει, ξέρω εγώ, 4-5 φορές live στα live τους και είναι κάθε φορά, είναι ο Σπασίδη, ο Πορτρούτσι, όποιον drummer και έχει πίσω του, τα σπάει. Λοιπόν, νούμερο 12, το Systematic Chaos. Νούμερο 11.
Πάλεψα πολύ μέσα μου να το βάλω μέσα στο top, να ξέρετε αυτό το album. Κυρίως γιατί το album stand alone είναι μέγιστο. Μέγιστο. Είναι το καλύτερο progressive power metal album των 80s. Βγήκε το 89. Μαζί με το Hall of the Mountain King, ας πούμε, και το Fate's World, το Awaken the Guardian. Αλλά... γιατί ήθελα να το εξαιρέσω? Γιατί ο ήχος του άλμπουμ είναι καθαρά 80's και στη συνέχεια η Dream Theater είχαν μια άλλη πορεία ηχητική. Τα κομμάτια αυτού του άλμπουμ, παιγμένα όπως υπήρχε στο When Dream and Day Reunite bootleg τους, ήταν εξωπραγματικά γαμάτα μετά. Απλά βγάζει αυτή την 80's αύρα που είναι παράτερο από την όλη ιστορία. Ακόμα και το λογότυπο του άλμπουμ σε όποια επανακυκλοφορία και να έγινε, του συγκροτήματος με συγχωρείτε, πάντα υπήρχε το παλιό, όχι το αυθεντικό, το καινούργιο τέλος πάντων, Dream Theater logo. Το άλμπουμ κατά τα άλλα σπέρνει, έτσι. Το άλμπουμ κατά τα άλλα σπέρνει. Ήθελα να πω για το Charlie Dominici, αλλά πάτησα το λάθος κουμπί. Ήταν το μόνο άλμπουμ λοιπόν με το Dominici που έβγαλαν και έφυγε άρον-άρον, γιατί το μυαλό των Portnoy, Petrucci και Mayan και τα αλλού, και δικαίως ήταν αλλού, και φάνηκε ότι δικαιώθηκαν ξεκάθαρα. Κάπου εκεί στο 1989 οι Queensryche και οι Fates Warning σε κάποιο tour bus ακούν αυτό το τραγούδι και σκέφτονται: μαλάκα, αυτοί θα γίνουν οι μπαμπάδες μας. Όπερ και γένετο. Ένα πρώτο δείγμα προγκοργίου και τι σκηνές από το μέλλον ήταν αυτές για τους Dream Theater σε ένα καταπληκτικό IT Jam instrumental album, κομμάτι το οποίο σημαίνει Majesty, να το διαβάσετε ανάποδα. Majesty ήταν το συγκρότητο όνομα του συγκροτήματος όταν δημιουργήθηκε το 87-86, πότε βρέθηκαν τα παιδιά εκεί στο Berkeley, και 86, και τα προβλήματα τα νομικά, γιατί υπήρχε άλλο συγκρότημα εκείνη την περίοδο, άλλαξαν το όνομα του σε Dream Theater. Ο μύθος λέει ότι κάποιο σινεμά υπήρχε με αυτό το όνομα και του το είχε προτείνει για όνομα πατέρας του Mike Portnoy, μάλλον έτσι ήταν. Και αυτό το κομμάτι το έγραψαν τιμή Σένεκεν για το όνομα, μάλλον ονομάτισαν έτσι το κομμάτι τιμή Σένεκεν για το πρώτο όνομα που είχαν ως Majesty. Βλέπετε εδώ, ιδίως το έντονο μπάσο που είναι πολύ αιτήλα, μου δίνει μια αύρα Iron Maiden, ας πούμε, και πρόεδρος Queensryche. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω αυτό το σημείο εδώ, γι' αυτό δεν το σταματάω. Τζο Πετρούτσι. Ενέτη 1989. Μπαμπά. Μπαμπά τους. 10, number 10. Γιατί να βγάλουν άλμπουμ Dream Theater με τίτλο Dream Theater? Και το Dream Theater είναι, πρέπει να είναι και ο Portnoy πίσω. Και είναι συσπηρώνει τους οπαδούς στο Dream Theater. Και γιατί το κάνανε αυτό? Ρε, ακούτε! Μα πόση μπουρδολογία άκουσα τότε, ρε. Σε μια απέραντη μετριο τέτοια φάση που μέτριο κυκλοφοριών βγάζουν τύπη μια καταπληκτική δισκάρα και άκουσα, ας πούμε, ότι λέει συσπηρώνονται, λέει, όταν τα συγκροτήματα βγάζουν με το όνομά τους τα άλμπουμ, υπάρχει μια συσπήρωση, λέει, και πρέπει να είναι όλα τα μέλη. Και μαλακίες είναι αυτές, πουτάδα τα αυτά, ρε μαλάκα. Πραγματικά, έχουμε, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα την πρώτη μαλακία που μπορούμε να σκεφτούμε για να πούμε κάτι για τους Dream Theater, θα το πούμε.
θα το πούμε, τελείωσε τώρα, θα σκεφτούμε δικαιολογία. Γιατί βγήκε εκείνο το άλμπουμ και εκείνη την ημέρα έβρεχε. Δεν έπρεπε να βρέχει. Έπρεπε να επικοινωνήσουμε με το σύμπαν, μη βρέξει εκείνη τη μέρα, η Dream Theater κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ. Ρα, συνάλθατε ρε. Ρε, πώς τι. Λοιπόν, ένα άλμπουμ το οποίο... ήτανε η μεταβατική περίοδος σαν τρομερού άλμπουμ, όπως ήταν το Dramatic Tour Events και του The Astonishing που ήρθε παρακάτω. Ήταν το πρώτο άλμπουμ, νομίζω ότι το όραμα των Dream Theater μετά το Dramatic Tour Events ήταν το Astonishing. Δεν μπορούσαν να μεταβούν από τη μία περίοδο στην άλλη. Νομίζω ότι το άλμπουμ Dream Theater έβγαλε αυτό ακριβώς που είχαν πει οι άνθρωποι τότε, το πώς είμαστε τώρα και που θέλουμε να πάμε. Επειδή έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν Dream Theater, εκπληκτικής, καλής μουσικής, metal, ras, επιρροή κτλ, αλλά έβαλαν μέσα στην εξίσωση και τη συμφωνική ορχήστρα. Το Illumination Theater που ακούμε εδώ, το οποίο το πρώτο τρίλεπτό του είναι... ρε παιδί μου, γι' αυτό δεν λέγανε αυτές τις μαλακίες του Dream Theater, γιατί δεν μπορεί κανείς να σταθεί δίπλα σε αυτά, ρε μαλάκα. Λοιπόν, είναι η μετάβαση ακριβώς αυτό το συμφωνικό, οπερετικό, προγ, συμφωνικό, το πάντρεμα που έφερε το Astonishing. Θα έλεγα ήταν η πρώτη φορά που μέσα από αυτό το άλμπουμ σποίλεραν στην ουσία τι θα έβγαζε μετά. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Εν έτη 2013, μαλάκα μου. Την περιοδία τους είδα στο Wembley Arena. Στο Wembley Arena παίξανε για πρώτη φορά στη ζωή τους με αυτό το άλμπουμ. Στο Wembley Arena λοιπόν το 2014 τους είδα σε μια συναυλία, την καλύτερη που έχω τη ζωή μου, Dream Theater. Σε την επίδοση του συγκροτήματος, σε τρομακτικά. Νόμιζες ότι έβλεπες live album. Είχαν έρθει όλοι τέλεια προβαρισμένοι. Τέλειοι. Εδώ ακούστε. Ακούστε εδώ ρε μαλάκα. Ασάλιωτο. Καταπληκτικό άλμπουμ. Καταπληκτικό άλμπουμ. Δεν δέχτηκα ούτε μία γκρίνια από αυτό για ό,τι έγινε για αυτό το άλμπουμ. Καμία. Συνεχίζω να το λατρεύω. Τις γνωστές πίπες τις ακούσαμε τότε, ότι τους έφταιγε το ένα το άλλο κτλ. Πού είμαστε, φτάσαμε στο 10. Πάμε 9. Όχι, 9. Θα πούμε πολλά. Θα πούμε πολλά. Λεπτά διαρκεί το άλμπουμ, έχει 6 τραγούδια μέσα. 80 λεπτά, 6 τραγούδια, είναι ο ορισμός του αντιεμπορικού. Δεν υπάρχει πιο αντιεμπορικό από αυτό, το πιο μικρό τραγούδι, 8,5 λεπτά. Δύσκολα κομμάτια με πολλές αλλαγές, εκπληκτική παραγωγή, αλλά αντιεμπορικό. Και φίλε, οι μάγκες με το Black Crown Cloud and Silver Lining φτάνουν στο νούμερο 6 του Billboard Malak. Σκάει η είδηση ότι έχουν φτάσει νούμερο 6 Billboard. Και έχω μείνει μαλάκας και κοιτάω, λέω, τι! Δεν αντιλαμβάνεστε τι εμπορικό impact είχε αυτό το άλμπουμ για τους Dream Theater. Έχοντας περάσει πίσω τους όλο αυτό το υπόλοιπο πράγμα, γίνεται αυτό. Ο Mike Portnoy κάνει κατά τη γνώμη μου τη δήλωση της ζωής του, λέγοντας ότι μαλάκα, αν πήγαμε εμείς νούμερο 6 στο Billboard, τότε είμαι σίγουρος ότι η κόλαση έπιασε πάγο. Πραγματικά, είχε δίκιο. Ένα άλμπουμ που μου άρεσε πάρα πολύ ρε φίλε, πάρα πολύ. Μετά ιδίως από το Systematic Chaos που δεν μου είχε κάτι και καλά, έρχεται ένα άλμπουμ το οποίο έχει 6 τραγούδια, να μου πεις, όλα τα τραγούδια είναι καλά. Έχω κάποιες ενστασούλες που θα σας τις πω. Το The Count of Tuscany όμως δεν υπάρχει καμία ένσταση γι' αυτό. Μιλάμε ότι για ένα από τα 4-5 καλύτερα τραγούδια της ζωής τους. Τεκμηριωμένα το λέει ο λαός, δεν είναι ότι τα βγάζω από το κεφάλι μου αυτά. Όμως ο Mike Portnoy μου τα έκανε λίγο σαλάτα εδώ, δείχνοντας πράγματα που γίνανε λίγο μετά. Καταρχήν έπαιξε blast beat, ας πούμε, στο κομμάτι, το A Night to Remember κομμάτι.
Γιατί πάρα πολλά backing vocals έχει μέσα δικά του, μη σας πω και πρώτα vocals, το album όλο. Γιατί είναι τόσο παιχταράς στα τύμπανα, αυτό άστο. Δεν, μην ανακατεύεσαι με αυτό. Αυτό υπάρχει άλλο να το κάνει αυτό. Μου έκανε πολύ ego η φάση τότε. Ας πούμε λίγο κάτι για τον Mike Portnoy γρήγορα. Ο Mike Portnoy είναι ο μπαμπάς αυτής της μπάντας. Είναι ο άνθρωπος που δούλεψε όσο κανένας άλλος για να γίνει μπάντα εκεί που πήγε. Να φτάσει εκεί που έφτασε. Δεν κάνει μεσή συζήτηση γι' αυτά. Δεν δικαιούται να πει κανείς κάτι γι' αυτό. Enough. Ο Mike Portnoy δεν θεωρώ ποτέ ότι ήταν πολύ καλός συνθέτης. Δίπλα στον Portrucci και τον My Young έγινε καλύτερος συνθέτης. Το σημαντικό για αυτόν είναι ότι δίπλα στον Petrucci και στον My Young, που είχε απόλυτη αντίληψη και ήταν πανέξυπνος τι τεράστιος παίχτης είναι ο ένας και τι τρομακτικό rhythm section φτιάχνει ο άλλος, κάθισε και βελτιώθηκε πολύ ως παίχτης. Πολύ. Η χαοτική διαφορά του Portnoy του 92-93, 2005-2006-2008 είναι τρομακτική. Βλέπεις έναν. Έβλεπες τότε ένα ταλέντο το οποίο έγινε ο παιχταράς, ρε παιδί μου. Πάντα όμως το προβλήματα με το αλκοόλ και με το χαρακτήρα του. Δεν τον άφηνε να έχει σωστή κρίση και λογική. Η απόφασή του να πει παιδιά θέλετε να σταματήσουμε για 5 χρόνια, να κάνω και εγώ τη γουστάρω, να κάνετε και εσείς τα δικά σας και μετά να ξαναεπανασυνδεθούμε, να γίνει τόρος κτλ. Είναι η μεγαλύτερη μαλακία απόφαση που πήρε ποτέ. Μεγάλη μαλακία. Καταρχήν δεν μπορείς σε συνεργάτες τους έχεις 25 χρόνια και έχετε μεγαλώσει μαζί να παίρνεις αυτή την απόφαση, την οποία είναι τέτοια ιδιοσυγκρισία του χαρακτήρα σου που δημιούργησε και οικογενειακό πρόβλημα. Διότι ο Petrucci με τον Portnoy και τον Mayan μεγαλώσαν μαζί. Τα παιδιά τους μεγαλώσαν μαζί. Οι οικογυναίκες τους μεγαλώσαν μαζί. Και τα έκανε όλα πουτάνα. Και όχι μόνο αυτό. Φεύγει ο τρελάρας, πάει στους Avenged Sevenfold να παίξει που είχε πεθάνει το ρεύ και σε κάθε εβδομάδα έβγαζε όσα λεφτά έβγαζε με τους Dream Theater στο μήνα. Και τον διώξαν και από εκεί. Για την περίεργο του χαρακτήρα του. Με τον Lil Morse που ήρθε εδώ να παίξει, πλακώθηκε με τον κρου που έχει μαζί του. Αφήστε εκείνο το γελίο πράγμα που έκανε, που πήγε να διεκδικήσει το όνομα των Dream Theater και ευτυχώς πέσανε οι οπαδοί επάνω του και οι δικηγόροι και του λένε κόφτο και σταμάτα. Δυστυχώς, στα χρόνια που πέρασαν, ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία του Mike Portnoy με απογοήτευσαν. Με απογοήτευσαν. Ήταν ένας κακός μπαμπάς που ευτυχώς έφυγε από την οικογένεια. Δυστυχώς, έχω φτάσει να λέω ευτυχώς που έφυγε. Δεν αφισβητώ τι έκανε για την πάντα, τι υπερπαίχτης είναι, πόσο καλύτερος έγινε δίπλα στους άλλους δύο, πόσο. Δεν θα ακούω αντιρρυμμένη θέατρα που είχε ο Mike Portnoy, παιδί μου, είναι τόσο απλό. Από εκεί μέχρι αυτά που έγιναν από το 10 και μετά, δυστυχώς, μόνο στενάχωρα μπορεί να είναι. Δυστυχώς. Να είναι καλά εκεί που είναι, να κάνει ό,τι κάνει, μακριά από εμάς, μακριά και αγαπημένοι. Νομίζω ότι έχει κάνουν, οι οπαδοί του αντιρρυμμένη θέατρα έχουν κάνει ταμείο τώρα 8 χρόνια και δεν τους λείπει. Πώς θα τους λείψει όταν και η παραγωγικότητα της μπάντας είναι τόσο υψηλή, τα live των Dream Theater είναι τόσο υψηλού επίπεδου, τα live των Dream Theater από τον Portnoy και μετά στον drums ο πίσω είναι καλύτερα, ο Mantis είναι καλύτερος παίκτης, δεν είναι καλός συνθέτης, μαζί σας, δεν είναι καν συναισθηματικός όπως ο Portnoy, μαζί σας, ως παίκτης είναι. Έχει προσθέσει πολλά πράγματα που αν είσαι εξοικειωμένος Dream Theater, τα ακούς αυτά. Στο Image Awards στην περιοδία που τους είδα πέρσι στην Αγγλία, έχει προσθέσει πάρα πολλά πράγματα στο Magic Wands που αν υπήρχαν τότε θα μιλάγαμε για το καλύτερο όρμο στην ζωή της ανθρωπότητας. Περιορέξεως. Μας χάλασε ο Μάικ. Σε αυτό. Είμαστε στο νούμερο 9 και πάμε στο νούμερο 8, στο άλμπουμ που έχει δημιουργήσει τόσες πολλές γκρίνιες. The Astonishing. Σας είπα, ήταν η περίοδος που από το κλασικό prog ήθελα να μπολιάσουν συμφωνικά. Φτιάχνουν λοιπόν η Dream Theater μια rock όπερα. 2,5 ώρες μουσικής. Αυτό ξεκινάμε από την αρχή. Όταν πιάνεις στα χέρια σου ένα βινίλιο, ένα CD και έχει διάρκεια 2,5 ώρες, αυτό από μόνο του είναι δύσκολο. Εγώ χρειάστηκε να αφιερώσω πολλά τρίωρα για να ακούσω το CD,
Θυμάμαι στο μετρό να έχω στο κινητό μου τους στίχους και να διαβάζω το concept. Το album με ενθουσίασε, μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ αυτή την άβρα των ρας, των θρηλυκών, όλων τις θρηλυκές rock operas που έχουν εμφανιστεί ανά τα χρόνια. Το είδα στο Παρίσι live στην ολότητά του και λέω μαλάκα αυτό. Εκπληκτικό, εκπληκτικό, παιγμένο σε θέατρα, με σωστή σκηνή, σωστό ήχο, αψεγάδιαστη, αψεγάδιαστη. Ένα μεγάλο credit στο μεγάλο James Labrie, στο μεγάλο James Labrie που αναλαμβάνει με τη φωνή του να τραγουδήσει όλους τους χαρακτήρες, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Ένα μεγάλο credit στον μεγάλο James Labrie, που όποιος λέει μαλακίες για τον James Labrie, να πάει να ρωτήσει τον John Petrucci, ρε φίλε, γιατί σε αυτόν που δεν έχει καλή φωνή του έχεις δώσει να τραγουδήσει τα καλύτερα metal τραγούδια, progressive metal τραγούδια της ιστορίας. Να δούμε, θα σας απαντήσει ο Petrucci, εξυπνάρες. Άντε, λοιπόν, φοβερό, φοβερό το διαστόνιση, μου άρεσε πάρα 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 πολύ, πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τα είχα παίξει τα τραγούδια τέλεια. Τα είχαν παίξει τέλεια. Τα προεγγραφωμένα που υπήρχαν με ήχους και με τα Nomax και τα λοιπά ήτανε awesome, awesome. Η παράσταση που δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε live album αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε, δεν ξέρω. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Το διαστόνισινγκ. Είμαστε, χάνω και τη σειρά, είμαστε στο 8 και πάμε στο 7. Το 7. Έλα μωρέ, η Dream Theater δεν είναι heavy metal, μωρέ, όχι τώρα με τα progressive και με αυτά, μωρέ, με τα πλήκτρα, η Dream Theater δεν παίζουν heavy metal. Πάρτε το Train of Thought και κλείστε το κι αυτό. Όταν η Metallica και η Pantera παντρεύτηκαν τους Ουράς και το μελωδικό progressive metal, και τους Marillion βγήκε αυτό, φίλε. Βγήκε αυτό. Αυτή η απίστευτη δισκάρα που σας έκλεισε στο μαρεπούστη και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί μας είχατε μου το είχατε κάνει να αναπούμε. Και τι είναι αυτά που ακούς, και τι είναι αυτά που ακούς, και άκου λίγο metal σιγά ρε άντρες που περπατάτε και στάζετε ατσάλι. Ρουφίξτε το μπονάκι τώρα. Ακούστε εδώ ρε μαλάκα. Are you talking to them right now? Φέρνει λίγο, αλλά γαμώ. Νούμερο 6. Μετάβαση μου από το Images Away και Chase of Seasons σε αυτό ήταν... Τι έγινε ρε μαλάκα! Άλλαξε λίγο το στυλ, το ύφος, ξέρω εγώ αυτά, αλλά και ένα άλμπουμ που μπλέχτηκε το πράγμα γιατί κάποιοι, η εταιρεία τους είπε να παίξουν λίγο πιο εμπορικά. Αυτοί δεν θέλανε. Το κλίμα για το heavy metal είχε αλλάξει άρδιν γιατί το γκράτζ είχε κάνει όλα πουτάνα αφενός. Αφετέρου, με την καλή έννοια, αφετέρου είχαν εμφανιστεί η Pantera, η Machine Head και είχε αρχίσει το κορ να ανεβαίνει. Οπότε υπήρχε μια
εκείνο το 96 υπήρχε γενικώς ένα ακατανόητη κατάσταση στο heavy metal. Οι Metallica είχαν βγάλει το Load, σκατά όλα ρε, πήγαιναν όλα έτσι στο metal. Οι Dream Theater μπαστάρδεψαν τον ήχο τους με την παρουσία του Σερίνια σε πιο 70's πλήκτρα. Αυτό είναι υποκειμενικό αν σ' αρέσει ή όχι. Το Rudy στέλνα την αρχή, ο Σερίνια είναι μεγάλος παίκτης παρ' αυτά. Και βγήκε αυτό το album. Με εξαίρεση τα άλλα τραγούδια που είναι πάρα πολύ εμπορικά και προσπάθησαν να είναι radio friendly, όπως το You and Not Me με τον Desmond Child, What. Έχει μέσα το album κάποιες τραγουδάρες που νομίζω ότι κάποια στιγμή η Dream Theater, ο Portnoy συγκεκριμένα, είπε, ξέρεις κάτι, αντε γαμίσου, θα παίξουμε αυτά. Δηλαδή το Lies in the Sand και το Trial of Tears είναι μεγάλες τραγουδάρες, μαλάκα. Ναι. Μνημεία στο χώρο του progressive metal. Δεν το συζητάς, το λένε σαν ότι είναι υπέρτατη τραγουδάρα, μαλάκα. Είναι υπέρτατο. Άκου. Η βελτίωση του Portnoy που λέγαμε ένα τα χρόνια. Ήταν 15 έκτου το 1998 όταν ανέβηκα πάνω στο Λυκαβητό, όντας 2 χρόνια φαν των Dream Theater, για να τους δω πρώτη φορά live. Μόλις τελείωσε η συναυλία και έφυγα από εκεί, είχα καταλάβει πλέον στη ζωή μου ποιο είναι το καλύτερο συγκρότημα που ακούς ποτέ, ποιο θα είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα στο αιώνα στον αιώνα μην, ποιο συγκρότημα θα ακούω για πάντα. Για καταλάβει ότι πανούλι εδώ, αυτοί είναι οι μπαμπάδες σου, αυτούς το ακούς, τέλος. Συγκλονιστική παρουσία οδείων και διαφόρων που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν το live του Dream Theater. Τότε δεν είχε γεμίσει ο Λυκαβητός, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο σε ένα εκπληκτικό live που ακόμα στο μυαλό μου 22 χρόνια μετά υπάρχουν εικόνες και παραστάσεις. Πάρα πολύ καλό. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, πάμε στην κορυφαία πεντάδα που έχω καταλήξει και δεν τη συζητώ με τίποτα και θα τεκμηριώσω γιατί. Πάμε. Έχει φύγει ο Portnoy και είναι ξεκάθαρα το Dramatic Tenor Vance, ξεκάθαρα το πνευματικό παιδί του Image Awards. Είναι έτσι ακριβώς δομημένο. Είναι ένα Back to the Roots album. Είναι ένα album τίκα στη μελωδία, τίκα στο συνέστημα, τίκα στους ωραίους στίχους. Είναι μια ξεκάθαρη επιστροφή των Dream Theater στις ρίζες τους, χωρίς όμως να φαίνονται παλιωμοδίτες ή old schoolάδες. Εδώ σύγχρονοι. Δεν υπάρχει ο δίσκος από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ένας υπέροχος δίσκος, γεμάτος συνέστημα, γεμάτος καταπληκτική μουσική. Ένας δίσκος που και live που τους είδα τότε τους χόρτασα. Δεν μου λείπει πουθενά ο Portnoy και αυτή είναι μια μεγάλη νίκη του Πετρούτσι και του Ρούντες. Είναι ένας εκπληκτικός δίσκος, Το Out Cry μέσα είναι μεγάλη κομμάταρα. Το The Back of Ages που βγήκε και σαν πρώτο single τότε ήταν άλλη συγκλονιστική κομμάταρα. Τι να πρωτοπώ. Το Dramatic Tale of Events ήταν ένα ξεκάθαρο statement των Dream Theater ότι ξέρεις κάτι φίλε, έφυγε ο μεν, εδώ είμαστε. Παραμένουμε και όχι απλά παραμένουμε. Είμαστε τεράστιοι. Είμαστε ακόμα εκεί ψηλά.
Δεν έχω πολλά λόγια για να πω αυτό το άλμπουμ. Με συγκλώνησε. Με συγκλώνησε. Θυμάμαι τον εαυτό μου να το ακούω back to back, back to back, back to back, back to back. Και να μην πιστεύω ότι εν έτη ρε μαλάκα, εν έτη 2012, οι τύποι έβγαλαν αυτό. Τέλειο. Τέλειο. Από πάνω μέχρι κάτω. Παραγωγή. Λίγο. Τα drums ήταν έτοιμα φτιαγμένα και απλά ο Μαντζίνι πήγε και τα άπωσε. Και ήταν κακά drums αυτά που ακούσατε. Απλά, εντάξει, τότε είχαμε να λέμε για το Πετρούτσι, νομίζω μεγάλη νίκη το Dream Theater το άλμπουμ αυτό και ιστορικά έλεγε μια μεγάλη δισκάρα. Έλα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το νούμερο 4. Δεν περιμένετε για αυτό το άλμπουμ θα το έχω νούμερο 4. Είμαι σίγουρος και νομίζω ότι θα το έχετε για 1-2. Είναι το νούμερο 4. Θα το ακούσετε γιατί είναι το νούμερο 4, παρακάτω, εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία γιατί είναι. Πάμε. Προβλήματα με το αλκοόλ και με την εταιρεία κοντεύουν να τους διαλύσουν. Φτάνουν στο να διαλύσουν την μπάντα. Ο Πορτνόι παίρνει μια πολύ γενναία απόφαση και λέει: μαλάκες, ελάτε εδώ. Ελάτε όλοι εδώ. Σερίνη, αν φεύγεις. Έρχεται πίσω ο Ρούντες. Αυτό, όχι πίσω, έρχεται ο Ρούντες που τον ήθελα. Πιάνουν και κλείνονται σε ένα basement από κάτω, κλειδώνονται και λένε: μαλάκες, δεν θέλω να έχουμε επαφή με κανέναν πούστη. Και πάμε να γράψουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Έτσι ακριβώς έγινε η φάση. Έτσι ακριβώς έγινε η φάση. Οι Dream Theater κολόκατσαν κάτω. Έφτιαξαν το Metropolis Part 2 Scenes from a Memory Album, concept album, με ένα εκπληκτικό concept, και τι έγινε μετά από αυτό. Έβγαλαν στην ουσία το Black Album του Progressive Metal, η δημοτικότητα τους εκτοξεύτηκε, ξεπέρασαν σε concept ακόμα και το Operation Mindcrime, έγιναν ξεκάθαρο statement η μεγαλύτερη progressive metal μπάντα που βγήκε ποτέ από αυτή σε αυτόν εδώ τον πλανήτη και το Scenes from a Memory since then γαμάει κόλλους. Το συγκλονιστικό σημείο της δολοφονίας εκεί στο Final Three είναι... Νομίζω ότι συμβαίνει δίπλα σου. Αν ακούς λίγο δυνατά τη μουσική και χαλαρώσεις, νομίζω ότι συμβαίνει δίπλα σου. Οι Dream Theater ξεπερνάνε τον εαυτό τους σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για αυτούς και κάνουν ένα ξεκάθαρο statement. Ήταν αρκετά εμπορικό το άλμπουμ σε σχέση με τη δομή του και δεν είχε τόσο ωραία ντριο-friendly κομμάτια και ήταν αρκετά πολύπλοκα. Αλλά το δίσκος για κάποιους είναι το καλύτερό τους. Βγήκαν καινούργια μουσική από αυτό το άλμπουμ. Βγήκαν καινούργια συγκροτήματα από αυτό το άλμπουμ. Σας λέω, είναι το Black Album που προκύψει μετά ξεκάθαρα. Άλλαξε οι σκέψεις, οι ιδέες, ο κόσμος αναθεώρησε πράγματα. Κουνήθηκαν θεμέλια γύρω από το χώρο του Progressive Metal με αυτό το δίσκο. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό η Dream Theater είναι μεγάλη μαγιά που έκανε ο Portnoy που τους πήρε από το μαλλί. Εδώ, κλεινόμαστε και ανά πάνε να γαμηθούν όλοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του άλμπουμ. Στο δε εδώ παρακάτω. Μαλάκα! Τι κάνετε εδώ! Τι κάνετε εδώ! Το Dance of Eternity είναι το καλύτερο instrumental κομμάτι στη μουσική μας. Enough said! Thank you.
από πολλοί κόσμο έχει χαρακτηριστεί ότι το instrumental κομμάτι που είναι πιο δύσκολο να παίξει σε σχέση με όλα. Δεν το ξέρω, παιδιά, δεν είμαι μουσικός. Όποιος είναι μουσικός, τα comments από κάτω ας γράψει. Είναι κάτι τρομερό, είναι τρομακτικό. Είναι τρομερό, τρομερό κομμάτι. Και ενώ λοιπόν έχουν γίνει τόσο εμπορικοί, έχουν κάνει τόσα πράγματα, έχουν επιστρέψει για τα καλά, παραμιλάει η Metal Infilios για δάφτους, αυτοί αποφασίζουν να βγάλουν αυτό. Ναι! Το πόσο πολύ αγαπάω αυτό το άλμπουμ δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Πρέπει να τα έχεις τόσα, each one τόσο, για να έχεις κάνει αυτή την εμπορική επιτυχία, να έχεις βγάλει αυτό το προάλμπουμ, το σύμφωνο με Memory, και να έρχεσαι με αυτό. Αυτό. Κυκλοφόρησα 42 λεπτά κομμάτι, ρε μαλάκα, η τύπη. Έχετε αδικήσει πάρα πολύ το σύγκριση του Turbulence. Γιατί είναι δύσπεπτο, γιατί είναι δύσκολο, γιατί είναι παράξενο, γιατί είναι γκρινιάρικο, γιατί μιζεριάζει μερικές φορές. Δώστε του λίγο χρόνο άλλη μια φορά και θα δικαιώσετε. Το Six Degrees of Inner Turbulence είναι μια τεράστια δισκάρα, μαλάκα, που την έχετε αδικήσει. Αδικήσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Μέχρι εκεί που δεν πάει. Είναι μέγιστο. Μέγιστο και είχαν τα αρχίδια να μας το πετάξουν στη μούρη μετά από το σύστημα με Memory. Δεν ξεχωρίζω κανένα τραγούδι από το άλμπουμ, παιδιά. Κανένα. Μ' αρέσουν όλα πάρα πολύ. Απλά θέλω να σας βάλω αυτό το τραγούδι, ρε γάμο, το θέλω να το παίξουν live. Δεν τους έχω δει την περιοδία που κάνανε για το Systematic. Δεν ήρθα στην Ελλάδα που έπαιζαν το Blind Faith και δεν μπορούσα να τους δω το στο εξωτερικό. Θέλω πάρα πολύ να κάνω μια περιοδία και το παίξουν. Είναι το μόνο κομμάτι που μου λείπει, που δεν έχω ακούσει από δάφτους. Θέλω να σας βάλω να ακούσω ένα κομμάτι όσο. Λοιπόν. Λοιπόν, ενώ έχω παίξει τις σολάρες, γίνεται χαμός. Έρχεται ο Τζόνταν Ρούντες με μία μελωδία και τα γαμάει όλα. Τα κάνει όλα τέλεια. Τα κάνει όλα τέλεια, σας λέει, άντε και γαμηθείτε, εδώ είναι. Πόσο ωραία έχει το μικρό τραγούδι και έρχεται και δείχνει τι μπορεί να κάνει στις πληθράρες του. Τα έχετε ψάξει αυτά, έχετε κάτσει part to part να δείτε το Six Degrees of Freedom. Turbulence σας έχουν φάει τα άλλα. Δεν υπάρχει το άλμπουμ, συνέλθετε και προβληματιστείτε. Orcs. Νούμερο 2. We'll be right back.
Τι να πω ρε μαλάκα. Ελάτε τώρα, πείτε την αλήθεια. Αντιστρέψουμε τους ρόλους. Κοιτάτε να κάτσετε εδώ σε αυτήν την καρέκλα, να έχετε στήσει εδώ την κάμερα 45 λεπτά και ελάτε να μου πείτε για αυτό το τραγούδι. Για αυτό το άλμπουμ. Μεγάλο το Awake. Μεγάλο. Μεγάλο άλμπουμ, μεγάλο άλμπουμ, μεγάλο άλμπουμ, μεγάλο άλμπουμ, μεγάλο άλμπουμ. Εδώ άκου εδώ τι γίνεται ρε μαλάκα, άκου τι γίνεται. Νούμερο 2, το Awake. Πόσο συνέστημα έβγαλε ο Μουρ στα πλήκτρα σε αυτό το CD. Αυτό το CD έκανε κόσμο να πιάσει τα keyboard στα χέρια του, να βάλει το συνέστημα και τη μελωδία σε ένα δύσκολο είδος όπως ήταν αυτό του progressive metal, όπως οι Dream Theater το όρισαν ένα άλμπουμ πριν. Όλο το φάσμα των συναισθημάτων που μπορεί ένας άνθρωπος να βιώσει είναι εδώ, σε αυτό το άλμπουμ. Και η συγκλονιστικότερη μελωδία που έχω ακούσει ποτέ μου. Το 2014 στο Wembley Arena, πηγαίνοντας να δω το Dream Theater μαζί με τον Bob Κατσιόνης και τον φίλο μου τον Βασίλη, τον Χαρδαλιά, είμαστε δεύτερη σειρά, καθίσματα, φανταστείτε. Ήξερα ότι γιόρταζαν τα 20 χρόνια, ένα part του set γιόρταζαν τα 20 χρόνια του Awake και έπαιξαν για πρώτη φορά σε εκείνη την περιοδία το Space Divest. Θυμάμαι ότι με το που άκουσα την πρώτη μελωδία στο πιάνο, να την παίζει ο Ρούντες, που την έπαιξε συγκλονιστικά, έβγαλε το συνέστημα του Μουρ, δεν το έκανε πιο ηλεκτρικό που συνήθως είναι ο ήχος του. Και είμαι με γουρλωμένα τα μάτια και κλαίω. 40 χρονών άνθρωπος τότε. 39. Και έκλαιγα. Έκλαιγα, ο Βασίλης με μάζευε. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μετά τον υπέροχο παιδάκι που με την ποπάρα μου φέραμε στη ζωή, που με αξίωσε η ζωή, να ακούσω κάποιο τραγούδι live. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Το Space Divest παιγμένο live είναι μια once in a lifetime εμπειρία. Το Awake στο νούμερο 2. Πάμε στο νούμερο 1. Ήταν πλέον της μόδας, έγινε πλέον της μόδας να είσαι 10 λεπτά και να παίζεις τραγακάλυπτα τραγούδια, να παραλαπιπίζεις τα τραγούδια, να κάνεις πράγματα. Σε εκείνη την περίοδο ήταν η Nirvana, η Metallica, η Pearl Jam, η Alice in Chains, Guns N' Roses, της πουτάνας το ραδιόφωνο, και έρχονται οι Dream Theater εκείνη την περίοδο και κάνουν νούμερο ένα single στο top 10 του metal, rock metal. Αυτό. Ένα 9 λεπτό τραγούδι μαλάκες.
το άλμπουμ που όρισε τι είναι progressive metal, το άλμπουμ που η επιδραστικότητα και η επιρροή του σε επίπεδο ποσοστού και όχι πλήθους αγγίζει την επιρροή που είχε το πρώτο άλμπουμ του Iron Maiden, το πρώτο άλμπουμ του Metallica, ένα άλμπουμ του Image and Words που δεν υπάρχει πάνω του ένα ψεγάδι να ακούσεις, ένα λάθος να βρεις, δεν υπάρχει τίποτα λάθος, ακόμα και το τέλος του Paul Meander που είναι crack μαχαίρι έγινε γιατί είπε ο Portnoy ότι το κάναμε σαν το, σαν τους Beatles, το τελειώσαμε μπαμ έτσι, δεν είχαμε τι να κάνουμε, παίζαμε και δεν τέλειωνε ποτέ. Ένα άλμπουμ που είναι ένα ξεκάθαρο statement ότι έχει να κάνει με υψηλότερο επίπεδο μουσικούς, που ο κάθε ένας στο όργανο του είναι συγκλονιστικός, είναι το κάτι άλλο. Αναθεωρείς ότι το heavy metal είναι τίποτα τσογλαναρίες και αλληταμπουργές, αλλά είναι και κάποιοι τύποι οι οποίοι σπουδάσανε από αυτό το πράγμα, έμαθαν από αυτό το πράγμα, έμαθαν μουσική, έβαλαν πεντάγραμμο κάτω, γράψανε, σύνθεσαν. Δεν είμαστε άντε κολοπεδαράδες που έχουν πάρει τα ναρκωτικά και έχουμε και καλό παραγωγό και κάναμε επιτυχία. Είναι καρφί για κάποιους αυτό. Απίστευτο πράγμα. Απίστευτο. Πήρα ένα τραγουδιστή ο οποίος sleaze glam rock τραγουδάγε, hard rock, και έρχεται εδώ και κάνει statement επίσης ο Jim Lambree. Ένα άλμπουμ που τους άνοιξε δρόμους σε όλο το heavy metal. Ένα μεγάλωσαν τα πάντα γύρω μας, τα πάντα, ομόρφιναν τα πάντα γύρω μας με το Image and Words. Μετά από αυτό το άλμπουμ έπρεπε το heavy metal να είναι ίδιο, το heavy metal άρχισε να είναι πιο όμορφο μετά από αυτό. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ, τι να πω για αυτήν την τραγουδάρα. Πέρσι στο Hammersmith το είδα στην ολότητά του, έστω και χωρίς τον Mike Portnoy, δεν μου έλειψε καθόλου. Άρτια παιγμένο, θεωρώ ευλογία που ήμουν εκεί και το είδα αυτό το πράγμα. Έχουν στερέψει τα λόγια για μένα, δεν μπορώ να είμαι υποκειμενικός για το Dream Theater, πόσο μάλλον για το Image and Words. Είναι το αρτιότερο καλλιτέχνημα μαζί με το The Wall των Pink Floyd που έχουν τα αυτιά μου ακούσει. Άρτιο. Υπάρχουν οι πίνακες του Πικάσο, του Νταλή, το The Wall και το Image and Words. Αυτό. Ένα υπέροχο άλμπουμ. Υπέροχο άλμπουμ. Μουσική, στίχη. Αν υπάρχει στο Berkeley μάθημα Progressive Metal, ξεκινάμε από αυτό. Αυτό. Εδώ οι Dream Theater έφυγαν. Έφυγαν. Φτάσανε στην πορεία των χρόνων οι Queensryche και οι Fitch Warwick, όχι απλά να είναι κάτω σε πολλοί από αυτούς, να τους παρακαλάνε να κάνουν co-headlining ή support περιοδία. Ο Kevin Moore εδώ κάνει σεμινάριο. Κάνει σεμινάριο. Τα δύο πρώτα άλμπουμ που ντριμφθείτε με τον Kevin Moore είναι σεμιναριακού επίπεδου παίξιμο. Δεν ξέρω. Θα τελειώσω το βίντεο και θα σου πω γιατί δεν είπα αυτό για το Image of Words, γιατί δεν είπα το άλλο για το Image of Words, γιατί δεν είπα εκείνο, γιατί δεν είπα παραπέρα. Είμαι τόσο γεμάτος από συναισθήματα και νομίζω ότι και οι περισσότεροι από μένα αντιλαμβάνεστε συναισθήματα που σας βγάζει αυτό το άλμπουμ. Είναι αυτό που σας είπα πριν, το αρτιότερο καλλιτέχνημα που έχω ακούσει ποτέ. Τέλειο. Από την αρχή μέχρι το τέλος, τέλειο. Τέλειο. Ου, το έκανα και βγήκε από μέσα μου. Ήταν το Banner's Metal Reaction στο Worst to Best των Τίτανο αγαπημένων μου Dream Theater. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το συναισθηματικό παραλήρημά μου, έτσι το χαρακτηρίζω, αλλά αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, subscribe στο κανάλι μου να βλέπετε και άλλα πραγματάκια. Θέλω να δείτε τις λίστες σας από κάτω και τις δικές σας, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Νομίζω ότι
κάθε εβδομάδα αλλάζαμε λίστες οι τρίαμε τετράδες, το κάναμε παλιά αυτό. Εγώ έχω κατασταλάξει τουλάχιστον στα 5, τα άλλα από κάτω ας πούμε θα τα άλλαζα λίγο και είμαι σε μεγάλη αναμονή για το νέο του άλμπουμ που θα βγει το 2019. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με παρακολουθήσατε. Always Thinking Prog. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.